64ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου διοργανώνει στα Γιάννενα ο Σύλλογος Ρεμπετόφιλων Ιωαννίνων, Παρασκευή και Σάββατο 29 και 30 Ιουνίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν σχήματα και σύλλογοι από διάφορες περιοχές της χώρας και θα παρουσιάσουν τραγούδια, χορούς και μουσικά όργανα, που πραγματοποιείται στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου από μέλη του Συλλόγου από όλη την Ελλάδα που μαζεύονται Παρασκευή και Σάββατο 29 και 30 Ιουνίου στα παλιά σφαγεία, στον εξωτερικό χώρο με ελεύθερη είσοδο, για να απολαύσουμε όλοι μαζί και να διασκεδάσουμε την αγάπη μας για τη ρεμπέτικη μουσική. Ο Σύλλογός μας έχει σαν στόχο την ανάδειξη της ρεμπέτικης και παραδοσιακής μουσικής και τέχνης, και γι' αυτό το λόγο στο φεστιβάλ το οποίο διοργανώνουμε, όπως και κάθε χρόνο, έχουμε εκτός από συγκροτήματα που αποτελούν μέλη του Συλλόγου, έχουμε και έκθεση λαϊκών οργάνων, καθώς και ένα σεμινάριο οργανοποιίας, όπως και παράσταση καραγκιόζη που αποτελεί κάτι παραδοσιακό και μάλιστα από 12χρονο ρεμπετόφιλο. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε πριν 5 χρόνια. Εδρεύουμε αυτή τη στιγμή απέναντι από τα παλαιά κτέλε Πρεβέζης στο Σύλλογο Πραγματιωτών. Κάθε Δευτέρα μαζευόμαστε, διασταυρώνουμε πενιές, διασταυρώνουμε ιδέες, και αυτό το οποίο έχει εξελιχθεί είναι αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο γίνεται και για τόσο συνέχεια. Τέταρτο, ξαναλέω. Να αναφέρω ότι κάθε Τετάρτη, πέραν της Δευτέρας που μαζευόμαστε, τις Τετάρτες έχουμε και έχουμε χορευτικό, το οποίο γίνεται στη Λούτσα, στο Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Το φεστιβάλ έχει ελεύθερη είσοδο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρόπαιοντος κυρίως. Θα γίνει αύριο και μεθαύριο και θα έχουμε το Παρασκευή και Σάββατο και θα υπάρχουν σουβλάκια, μπύρες στο χώρο, τραπέζια, καθίσματα όπως κάνουμε άλλωστε, και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε σε μια μεγαλύτερη κλίμακα αυτό που βιώνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις μαζόξεις μας. Κι αν είσαι ο Ντόνιος που καραστράβω.